περσινή τουριστική περίοδο για το αεροδρόμιο έφερε μια μεγάλη ανάκαμψη στην κίνηση σε σχέση με το 2020. Από το εξωτερικό, με απευθείας πτήσεις τσάρτερ, με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ήρθαν περίπου 2,1 εκατομμύρια τουρίστες. Είναι περίπου το 65% της αντίστοιχης κίνησης του 2019, μια χρονιά που θέτουν οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο σαν ορόσημο. Για φέτος, τα στοιχεία δείχνουν πως πάμε σε τροχιά ευθυγράμμισης με την τουριστική κίνηση του 19. Τον Απρίλιο είχαμε 182.000 αφίξεις εξωτερικού, όταν πριν 3 χρόνια ήταν σε 185. Αυτά χωρίς να μιλάμε καθόλου για τις πτήσεις που υπάρχουν από το εσωτερικό. Σαν πρώην εργαζόμενος στο αεροδρόμιο και εκλεγμένος στην Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι αυτή η ανάκαμψη για τα μονοπωλία του τουρισμού έρχεται παράλληλα με την ολοένα και μεγαλύτερη εκμετάλλευση και επιδείνωση των συνθήκων με τις οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι στις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, στα τουριστικά γραφεία και στην καθαριότητα του χώρου. Οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι στα 700 ευρώ και εκτός από αυτούς που πιάνουν δουλειά για 6 μήνες που θεωρείται το σύνολο της τουριστικής περίοδου, έχουμε τις εταιρείες να προσλαμβάνουν ανάλογα με το ύψος της τουριστικής κίνησης, με αποτέλεσμα να βλέπουμε εργαζόμενους με μηνιαίες συμβάσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πέρυσι είχαμε και την πρωτοτυπία να ανανεώνονται συμβάσεις για μία εβδομάδα, περιμένοντας μέχρι να λήξει η τουριστική σεζόν. Το αποτέλεσμα για όλους αυτούς τους εργαζόμενους ήταν ότι λόγω της έλλειψης εποχικότητας που υπάρχει στο συγκεκριμένο κλάδο, οι εργαζόμενοι έμειναν εκτός ταμείου ανεργίας, μένοντας χωρίς καθόλου εισόδημα το φετινό χειμώνα και με την ακρίβεια να βρίσκεται στα ύψη. Συνολικότερα μπορούμε να δούμε δηλαδή από την αρχή της πανδημίας ότι ενώ η κυβέρνηση δίνει παθολό χρημάτων στις εταιρείες αυτές, όπως παράδειγμα το γνωρίζουμε όλοι τα 120 εκατομμύρια που δόθηκαν στην Aegean, οι εργαζόμενοι ζουν όλο και χειρότερα και με τις συνθήκες εργασίας, με τις συνθήκες με τις οποίες δουλεύουν στο ίδιο το αεροδρόμιο και τις υποδομές του, εντελώς υποβαθμισμένες. Οι συμβάσεις περιέχουν εξ αρχής όρους που διασφαλίζουν την παρέτηση των εργαζομένων από το δικαίωμα στην πληρωμή των νυχτερινών, στην πληρωμή της Κυριακής ως αρχείας. Και εδώ να σημειωθεί ότι οι Κυριακές είναι οι πιο μαζικές μέρες, σίγουρα χωρίς καθόλου ρεπό όλο το καλοκαίρι για τους εργαζόμενους. Αναφορικά με το ωράριο, ο νόμος Χατζηδάκη ήρθε να βάλει στο χαρτί μια κατάσταση που επικρατεί στον χώρο εδώ και πολλά χρόνια. Η περιβόητη διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι συχνό φαινόμενο ανάλογα με το φόρτο της δουλειάς, κατ' επέκταση για τα κομμένα ρεπό. Φέτος είχαμε και την επιπλέον εξέλιξη ότι η δημοτική εταιρεία που διαχειρίζεται το χώρο στάθμευση του αεροδρομίου, μέσα σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά, αύξησε τη τιμή του πάρκινγκ για τους εργαζόμενους. Και γενικότερα, η μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο είναι μια καθημερινή περιπέτεια. Δεν υπάρχουν αστικές συγκοινωνίες στις πρώτες πρωινές ώρες ή αργά το βράδυ, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν έρχονται μεταξύ, μειώνοντας κι άλλο αυτό το εισόδημα που έχουν. Χρειάζεται γενικότερα να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μια ζωή με τη λογική απλά να βγουν αυτοί οι 6 μήνες. Οι εργαζόμενοι να οργανωθούν, να δουν που είναι το συμφέρον τους, να σπάσει η λογική αυτή που έχουν εγκαθιδρύσει τα αφεντικά ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν μας ακούνε, κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε κλπ. Οι ανάγκες που υπάρχουν για αναγνώριση της εποχικότητας, πράγμα που θα εξασφαλίσει για το σύνολο των εργαζομένων του Ταμείου Ανεργίας, αυτό να δίνεται όλο το διάστημα της ανεργίας, η κάλυψη του κόστους μετακίνησης από τις ίδιες τις εταιρείες, είναι ζητήματα που μπορούν πραγματικά να ανακουφίσουν αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους. Οι συμβάσεις να διαρκούν όλη τη σεζόν και όχι ένα-δύο μήνες, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, ανθρώπινα ωράρια, χωρίς σπαστά ωράρια και διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Οι όποιες κατακτήσεις υπήρξαν όταν ήμασταν συγκροτημένοι και με ένα κοινό προσανατολισμό και στόχο. Έτσι καταφέραμε να τηρήσουμε έστω και αυτά τα απαράδεκτα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ το καλοκαίρι, όταν η εργοδοσία προσπάθησε να αποκρύψει κρούσματα για να μην βγουν εργαζόμενοι σε καραντίνα και χρειαστεί να κάνει και άλλες προσλήψεις. Θεωρούμε σημαντικό ότι το ΚΚΕ έχει σταθεί στο πλάι μας, αναδεικνύοντας τον αγώνα μας στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια,
με ερωτήσεις όπως αυτές για τα προβλήματα λειτουργίας του αεροδρομίου που έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων, με συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με πολλές περιοδίες των μελών και των στελεχών του. Είναι ζήτημα το πώς πυκνώνει καθημερινά η συζήτηση με τους εργαζόμενους στο πρώτο αεροδρόμιο σε τήσεις τσάρτερ της χώρας. Ευχαριστώ.